να οριοθετήσει, να επιλέξει κάποιος τα θετικά. Ωστόσο, θα σας ρωτήσω εγώ, από την εκλογή Τραμπ υπάρχει, μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα θετικά, τα αρνητικά τα συζητήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα σε αυτήν εδώ την εκπομπή, συνοψίζοντας και μέσα σε δύο λεπτά τα αρνητικά και τα θετικά. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι πιθανόν διαφωνώ με ορισμένες από τις απόψεις που ακουστήκαν ότι αυτό είναι ένα ιδιαίτερο αμερικάνικο φαινόμενο. Δεν είναι αμερικάνικο φαινόμενο. Αυτό νομίζω το συμφωνήσαμε όλοι εδώ. Είναι όλες τις Ευρώπες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο πολιτικές οι οποίες εμφανίζονται σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική. Η μία είναι business as usual, Clinton, Cameron. Και η άλλη είναι να κοιτάξουμε πώς να εκφράσουμε αυτή την εξέγερση του κόσμου. Και έχει εκφραστεί με δύο τρόπους. Ο ένας είναι ο αριστερός ο τρόπος, ο τρόπος της κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως και αυτός του ΣΥΡΙΖΑ, και ο άλλος είναι αυτός που είδαμε χτες. Επομένως, δεν είναι κάτι εξαιρετικό. Είναι απλώς ότι ο Τραμπ ήταν ένα καρτούν του Disney, ας πούμε. Αυτό είναι το πρώτο. Και ήθελα να το πω αυτό, γιατί νομίζω είναι σημαντικό. Δεν έχει ιδιαιτερότητα αμερικάνικη. Είναι χαρακτηριστικό του γενικότερης κίνησης που έχουμε. Το δεύτερο για τα θετικά που είπατε, νομίζω είπε ο κύριος Πέτρος Παπακοσταντίνου, ότι η TTIP, το οποίο ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Αριστερά την έβαλε στο στόχαστρο και θεώρησε ότι πραγματικά αποτελούσε την πλήρη ιδιωτικοποίηση των κρατών και των υπηρεσιών στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Και υπάρχει και η TTP που είναι του ειρηνικού και αυτήν έχει πει ότι θα την ακυρώσει. Αυτό είναι μια, νομίζω θα είναι ουσιαστικά και στην πραγματικότητα μια μεγάλη επιτυχία αν σταματήσει για αυτούς τους λόγους. Αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο. Είχε αναγκαστεί και η Κλίντον να κοιτάξτε, δηλαδή, επειδή ακούστηκαν πολλά για τη Ρωσία. Κοιτάξτε να δείτε. Ο κ. Ρούσος νομίζω τα ξέρει τα θέματα και έβαλε. Σύντομα, κάποια, για να μιλήσει και ο κ. Παπακοσταντίνου και ο κ. Λοιπόν, η Ρωσία. Ο Τραμπ είπε πρώτον ότι το αμυντικό δόγμα του ΝΑΤΟ πρέπει να σταματήσει να έχει την Ρωσία σαν αντίπαλο και να βάλει το νήσις μπροστά. Δεύτερον, έχει πει επανειλημμένα δεν θα δώσουμε όπλα στην Ουκρανία και δεν θεωρούμε ότι να υπάρξουν όπλα στα σύνορα της Ρωσίας. Και τρίτον, σε σχέση με τη Συρία, αν είχατε καταλάβει, προχωράγαμε σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο. Όταν είπε η Κλίντον ότι θα βάλουμε no-fly zone, θα απαγορεύουμε τα αεροπλάνα, τα ρώσικα να σηκώνονται, προχωρούσαμε σε δεύτερο ψυχρό πόλεμο. Και αυτό το σταματάει. Λοιπόν. Αυτό είναι θετικό. Κύριε Χατζηδάκη. Σε σχέση με τα κινήματα διαμαρτυρίας, που είναι πράγματι μια